Από τον εναρκτήριο Αγαμέμνονα του Χατζίσκου μέχρι τον επαιτειακό της Λέας Μαλένη, ο ΘΟΚ παραμένει 50 χρόνια ανυποχώρητα συνεπής στον ιδρυτικό του στόχο και αφοσιωμένη υπηρέτηση του αρχαίου δράματος. Ο οργανισμός οριμάζει ακριβώς την εποχή που ένας νέος άνεμος πνέει στην αναβίωση του αρχαίου δράματος και δίνει το δικό του στίγμα με πρωτοποριακές και βιωματικές αναγνώσεις που εκπροσώπησαν το κυπριακό θέατρο σε σκηνές ανά τον κόσμο. Στην πορεία αυτή, ο ΘΟΚ συνεργάστηκε με επίλεκτους σκηνοθέτες, ηθοποιούς, σκηνογράφους, συνθέτες. Οι ηκέτιδες του Νίκου Χαραλάμπους αποτέλεσαν τομή σε πανελλήνια κλίμακα, ενώ στις κορυφαίες και πιο εφρόσινες παραστάσεις στην ιστορία του Κυπριακού Θεάτρου και του Φεστιβάλ Επιδαύρου συγκαταλέγεται η εμβληματική Σαμία του Μενάνδρου, που πρότεινε το 1993 και το 2012 ο μεγάλος θεατράνθρωπος Εύης Γαβριλίδης. Η Σαμία θεωρήθηκε μία από τις 30 καλύτερες παραστάσεις που παίχτηκαν ποτέ στην Επίδαυρο. Ο Εύης Γαβριλίδης μάζεψε δίπλα του, γύρω του, μία επίλεκτη ομάδα καλλιτεχνών, συντελεστών και ηθοποιών, αρχής γενομένης από το Βαρβέρι που ανέλαβε τη μετάφραση. Επίσης ο Γιώργος Γιάκας έφτιαξε ένα εξόχο σκηνικό με δύο σκιάσεις μόνο και βέβαια λεπτουργήματα κοστούμια. Ο Ισίδωρος Σιδέρης έκανε ανεπανάληπτες χορογραφίες με ποδήλατα, καροτσάκια μωρών, κούκλες και μπιμπερό. Και ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης μας πρόσφερε μία ακουστική πανδεσία με τη μουσική του, τραγουδιών που τα τραγουδάμε ακόμα και σήμερα. Τη δεκαετία του 80 ξεχώρισαν η Κυπριακή Λυσιστράτη σε μετάφραση Κώστα Μόντι, το 1982 οι ευρηματικές Τροάδες του Νίκου Χαραλάμπους με τη Δέσποινα Μπεμπεδέλη ως Εκάβη, το 1983 η κλασικότροπη Ηλέκτρα του Μιχάλη Κακογιάννη με πρωταγωνίστρια την Ειρήνη Παπά, το 1984 η Μύδια του Διαγόρα Χρονόπουλου με τη σπουδαία ερμηνεία της Τζένης Γαϊτανοπούλου και ακολούθησαν ο Ιδίπους Τύρανος και η Εκάβη του Χαραλάμπους. Ο Δύσκολος του Μενάνδρου του 1985 ήταν η πρώτη κωμωδία που παρουσίασε ο ΘΟΚ στην Επίδαυρο. Την επόμενη δεκαετία η αριστοφανική κυρίως κωμωδία είχε την τιμητική της. Παρουσιάστηκαν οι Σφίκες, οι Όρνηθες, η Λυσιστράτη, οι Αχαρνείς. Στις θεσμοφοριάζουσες του Τσιάνου και την Ειρήνη του Χρονόπουλου πρωταγωνίστησε ο σπουδαίος κωμικός Σωτήρης Μουστάκας. Για τον Αριστοφάνη έχουν μιλήσει τεράστιοι άνθρωποι των γραμμάτων, ιστορικοί, κριτικοί, μεγάλοι καλλιτέχνες. Αυτό που εγώ μπορώ να πω είναι ότι όποτε είχα την ευλογία και την ευτυχία να παίξω σε παράσταση αριστοφανική και έκανα τον Θεό Ερμή ή κάποιο δούλο από τις αντιδράσεις του κοινού και από το χειροκρότημα και από την αίσθηση ότι όλα ήταν τόσο δικά όσον ήταν εκεί, με έκανε να νιώθω ότι γινόμουν λίγο πιο δικός του κόσμου. Και είμαι σίγουρος ότι πολλοί ηθοποιοί θα το νιώσαν αυτό μέσα από αριστοφανικές παραστάσεις. Η Επτά Επιθήβας του Βαρνάβα Κυριαζή το 2001 και οι νέες φήνισες του Νίκου Χαραλάμπους με το μεταμοντέρνο σκηνικό του Άντι Μπαρτζίλη σήμαναν την έναρξη της επόμενης δεκαετίας. Επτά Επιθήβας του Εσχύλου. Μία εμβληματική παράσταση στην ιστορία του αρχαίου ελληνικού δράματος και στην ιστορία του θεατρικού οργανισμού Κύπρου. Αγάπησα πάρα πολύ αυτή την παράσταση, αγάπησα πάρα πολύ αυτό το έργο και αγαπώ ιδιαίτερα τον Εσχύλο. Ένας ζωντανός εσχυλικός οργανισμός, ο οποίος από μόνος του γεννά, ανακυκλώνει, ανασυνθέτει, συνθέτει και κάνει όλα αυτά τα πράγματα για να οδηγήσει τα δύο αδέρφια στην 7η πύλη και έτσι η γενιά να σιωπήσει. Η παράσταση πήγε στο Πεκίνο, στη Σανγκάη, στην Κοπενχάγη και στο Φεστιβάλ Επιδαύρου. Χαίρομαι πάρα πολύ που γνώρισα τον Εσχύλο μέσα από αυτή την παράσταση και χαίρομαι πάρα πολύ που σκηνοθέτησα αυτή την παράσταση και με δάσκαλο πάντα το μεγάλο μας Νίκο Χαραλάμπους στο αρχαίο ελληνικό δράμα. Η Αντιγόνη του Σταύρου Τσακίρη και η Ιφηγένεια Εντάβρης του Γιάννη Μαργαρίτη υπογράμμισαν την υποκριτική δεινότητα της Ανίτας Σαντορινέου και της Στέλλας Φυρογέννη. Ο ΘΟΚ έλαμψε ξανά στην Επίδαυρο το 2017 με τους Πέρσες του Άρη Μπινιάρη. Μια αξιοσημείωτη ρυθμική κατάθεση που ξεχώρισε και για την ερμηνεία της Καριοφιλιάς Καραμπέτη, ενώ επαναλήφθηκε το επόμενο καλοκαίρι. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου διαθέτει
και το ανθρώπινο υλικό, καλλιτεχνικό και τεχνικό δυναμικό, στο να κάνει παραστάσεις οι οποίες να γράφουν ιστορία, οι οποίες έχουν να προτείνουν κάτι καινούριο, οι οποίες μπορούν να συνομιλήσουν με το σύγχρονο κοινό άμεσα και χωρίς πολλές φιλολογίες. Το 1973, ο Έαντας του Σοφοκλή, που σκηνοθέτησε ο Σοκράτης Καραντινός, σηματοδότησαν την πρώτη και τελευταία εμφάνιση στο Αρχαίο Θέατρο Σαλαμίνας. Η επιστροφή έπειτα από 42 χρόνια με τον Υπόλυτο έγινε υπό εντελώς διαφορετικές συνθήκες, μέσα σε συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα στην κατεχόμενη πια κοιτίδα. Η παράσταση πήρε αυτό που της άξιζε, απογειώθηκε και ο λόγος ο θεατρικός μπήκε στην άμεση λειτουργία του, ένωσε τον κόσμο, τους συμφιλίωσε, τους έκανε να σκέφτονται με ένα ίδιο τρόπο, να συναισθάνονται και αυτή ήταν και η νίκη, αυτό ήταν και το στοίχημα που κερδίσαμε απέναντι στην κατοχή, δηλαδή απέναντι σε αυτά που μας χωρίζουν, γιατί έχουμε περισσότερα που μας ενώνουν και είναι ο πολιτισμός. Τέτοιες στιγμές συγκίνησης και ανάτασης ψυχής και πνεύματος δεν είμαι παρά ευγνώμων που τις έχω ζήσει και ειδικά μέσα από την ομάδα του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, μέσα από την πορεία του αυτά τα 50 δημιουργικά ανωδικά χρόνια.